Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα» εδώ στο πλατό της Κρήτη TV με φόντο τις εθνικές εκλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου. 5 ημέρες απέμειναν μέχρι την κρίσιμη κατά πολλούς εκλογική αναμέτρηση και εδώ στο πλατό της Κρήτη TV φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές Ηρακλείου με στόχο βέβαια να ανοίξουν την ατζέντα τους και να αναφερθούν στους στόχους της επόμενης ημέρας των εκλογών. Στο πλατό της Κρήτη TV λοιπόν φιλοξενούμε τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τον κύριο Γρηγόρη Ροκαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Τον κύριο Σταύρο Καλουδάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και τον κύριο Μιχάλη Σφαγιανάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, όπως συνηθίζουμε, ξεκινάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, υπάρχουν σήμερα. Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, κάπως εναλλακτικά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Καθώς υπάρχουν σήμερα κάποια δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία στο Μέγαρο Μαξίμου υπάλληλοι έχουν προμηθευτεί κάποιους καταστροφείς εγγράφων από τη στιγμή που ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το Μέγαρο Μαξίμου, ναι, και να οδηγηθούν στην αντιπολίτευση. Ναι, νομίζω ότι έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτά που ζήσαμε εχθές. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο και με τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky, στο συγκεκριμένο αυτό μέσο, με έτσι πολύ μεγάλη πληθώρα και πλουραλισμό ερωτήσεων που νομίζω ότι δόθησαν και απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν. Άρα νομίζω ότι η εν γέννη στάση και του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του κόμματος εν γέννη δεν συνιστούν αυτή την φημολογία που προφανώς υπάρχει για το Μέγαρο Μαξίμου και για τους καταστροφείς εγγράφων. Του αντίον θα έλεγα, υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια συσπήρωσης, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, έχουν απομείνει μόλις 4-24 ώρα μέχρι την κρίσιμη κάλπη της 7η Ιουλίου και νομίζω ότι Κυριακή κοντή γιορτή για να δούμε και τι μελιγενέστε. Μάλιστα, κύριε Ροκαδάκη, να περάσω σε εσάς. Αυτοδυναμία θα κατορθώσει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία, αν σταθούμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Πιστεύουμε ότι θα πετύχει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία, γιατί είναι απαραίτητο για να είναι αυτοδύναμη χώρα. Είδατε πού οδηγήσαν οι συμπράξεις και σε τι εκβιασμούς και πού κατέληξαν οι ΑΝΕΛ με αυτά τα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και από εσάς ίδιους. Εμείς ναι, αλλά ζητάμε τώρα αυτοδυναμία. Η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία στο κατάντημα που έχει περιέλθει μετά από όσα έχουν γίνει και παιδιά απορώ που βρήκε ο κύριος Μαμουλάκης να λέει ότι με αυτά τα οποία είπε, με την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αυτά που απήντησε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή τι απήντησε κύριε Μαμουλάκη, ότι είχε καταλάβει ότι δυο μόνο ζαλιζόταν από αναθυμιάσει στο μάτι? Όχι, αλλά αυτή ήταν τα ενδιαφέροντα που λέει. Αν ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, βρίσκεται στο στούντιο του Sky και δέχεται, ναι, τις ίδιες ερωτήσεις, ίσως και να έχει λιποθυμήσει και. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει βρεθεί πολλές φορές στα κανάλια και μιλάει και είδατε όλοι καμαρώνουν με τον τρόπο τον οποίο φέρεται την ευγένεια. Ακόμα περιμένει η άδεια γνώσης του και τις ακόμα γνώσης περιμένει του. Η πρόκληση του debate αυτά να απαντήθει αυτά ποτέ. Αυτά τα λέτε εσείς, αλλά αρχίσα, με τέτοια πράγματα δεν περνάτε. Τον, τον ρωτούσαν τον κύριο Τσίπρα και απαντούσε για τη Siemens. Siemens. Επιτέλους, ο λαός τα βαρέθηκε αυτά. Και Νοβάρτης και πολλά άλλα. Αλλά εσείς μα τι έγινε με την Νοβάρτης? Προς τιμήν σας είστε εδώ. Κύριε Μαμουλάκη, τι έγινε με την Νοβάρτης? Υπάρχει τίποτα? Επειδή κατηγορήσετε τόσους ανθρώπους που βγάζετε στα μανταλάκια. Η επιτομή του σκανδάλου. Ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Δύο πρωθυπουργούς να τους βγάλετε στα μανταλάκια και επειδή είμαι και γιατρός, είμαι και στο γελπνό και ξέρω τι έχει γίνει. Είναι προκλητικό. Μην το λέτε καθόλου. Είναι προκλητικό όταν η χώρα έχει γονατίσει. 11-12-13. Προκαλείται τον κόσμο. Κάποιοι επηρέασαν τις τιμές. Πιστεύουμε ότι η αυτοδυναμία θα είναι σίγουρη. Ακόμα δεν είναι ακόμα αναπάντητα τα ερωτήματα αυτά. Προς τιμήν σας, βέβαια, κύριε Ροκαδάκη, εσείς βρίσκεστε εδώ. Είστε παρόν σε αυτή τη διαδικασία για να συζητήσουμε. Εν αντιθέσει με τον αρχηγό σας, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πει την ίσαν για πολλωστή φορά. Σταματήστε να κατηγορείτε τον αρχηγό. Δεν έχει γιατί να πείτε και κατηγορείτε τώρα τον Μητσοτάκη που λέτε ότι λέει πράγματα. Η χώρα και οι πολίτες θα πάρει το βούλο να δέρνει του υπαλλήλου και ότι θα κυβερνήσει. Να βάλουν μια αντελία για όνομα του Θεού. Τοποθετηθούν. Για όνομα του Θεού. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά, οπότε θα έχουμε και να δω τα τοποθετήματα. Λοιπόν, ο κύριο Καλουδάκη, ο λόγο του κύριο Καλουδάκη, βέβαια θολό το τοπίο, να μου επιτρέψετε τον όρο κύριε Καλουδάκη, αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει το κίνημα αλλαγή στην επόμενη των εκλογών, ακόμα και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, πολύ περισσότερο δεν σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με βάση στις δημοσκοπήσεις, βέβαια, η κάλπη θα είναι άδεια την Κυριακή το πρωί, να το ξεκαθαρίσω. Δεν παίρνουμε θέση. Το θέλω το τοπίο.
Κύριε Νίκο, δεν είναι καθόλου θολό για το κοινάλ. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συνεργάζεται με κανένα. Κουστούμια κανείς δεν ράβει στο κοινάλ. Σε καμία των περιπτώσεων. Η ψήφος ανοχής πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Το κοινάλ είναι ένα πατριωτικό βαθιά κόμμα. Το μοναδικό βασικά, όπως αποδεικνύεται και με αυτά που τώρα τελευταία λέει ο κύριος Τσίπρας εναντίον του Καραμαλή και αυτά που λέει ο Καραμαλής εναντίον του κυρίου Τσίπρα, το αλυσιβερίχε που είχαν μεταξύ τους. Αποδεικνύεται ότι το ΚΙΝΑΡ, το κίνημα αλλαγής, είναι το μόνο πατριωτικό κόμμα. Δεν θα αφήσει τη χώρα ποτέ να πέσει στα βράχια. Ψήφο ανοχής. Όταν κατεβάσουν κάποια νομοσχέδια, σε αυτό θα στρίξουμε. Δεν θέλουμε την απλή αναλογική. Να μου εξηγήσετε λίγο, η χώρα πότε θα πέσει στα βράχια και σε αυτή την περίπτωση πότε θα μπει μπροστά το κίνημα αλλαγής. Η χώρα πότε θα πέσει στα βράχια. Εμείς λέμε το εξής. Το δίλημα δεν είναι. Το δίλημα είναι ισχυρό κίνημα αλλαγής ή περιπέτειες. Όταν λέτε αυτό περιπέτεια, τι εννοείται, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Συνεχείς εκλογές, ο κόσμος θα δεινοπαθήσει με μια αυτοδύναμη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία και μια ανεύθυνη, με ένα ανεύθυνο αντιπολιτευτικό ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό θα δεινοπαθήσει η χώρα. Θα δουν πάλι πλατείες, θα δουν πάλι ένα σωρό πράγματα. Θα ξαναμάθει τον παλιό του καλό του εαυτό. Εκλογές θα οδηγηθεί η χώρα αν δεν έχουμε αυτοδυναμία. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση και χωρίς να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Με στήριγμα του κίνημα αλλαγής. Μπορεί να. Κοιτάξτε, η ψήφο ανοχής έχει ξαναυπάρξει. Ξεχάσετε τι έγινε στην Ισπανία. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Εννοείται πως έχει ξαναυπάρξει, αλλά. Προς Θεού. Η συζήτησή μας είναι η στάση του κινήματος αλλαγής. Ξαναλέμε, το κίνημα αλλαγής δεν θα πάει ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Θα στηρίξει κάθε προοδευτικό, κάθε μέτρο το οποίο θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και προς όφελος της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σφαγιανάκη, να περάσω σε εσάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατά κάποιο τρόπο διατηρεί τις δυνάμεις του, αλλά δημοσκοπικά δεν καταγράφεται και αύξηση. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι σε αυτές τις εκλογές, μετά από μια πορεία πενταετίας, υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία αξίζει να εκτιμηθούν. Υπάρχει δηλαδή το στοιχείο των κομμάτων μίας χρήσης και των υποψηφίων μίας χρήσης, οι οποίοι μοναδικό σκοπό έχουν, να, όπως και την τετραετία που πέρασε, να σώζουν καταστάσεις, σαν μπαίνουμε με σταυρό στο κουμκάν, κάτι τέτοιο δηλαδή. Χαμένες είναι οι καταστάσεις από χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οι διαθέσιμοι για να υπάρξουν ως δεκανίκια κρίσιμων πολιτικών επιλογών. Είναι αλήθεια ότι ο λαός στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε καθόταν στον καναπέ και περίμενε ένα καινούριο σωτήρα, ο οποίος σωτήρας φάνηκε να έρχεται, διότι ο προηγούμενος σωτήρας το έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος για να φέρει τον νέο σωτήρα καβαλάρι. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και αν ξεπεζέψει λίγο ο νέος σωτήρας ή αν δεν του πάει καλά η σέλα στο άλογο, είναι διαθέσιμοι πάρα πολλοί οι οποίοι θα τον στηρίξουν με κάθε τρόπο. Προφανώς δεν θέλουν συνενοχή σε κυβερνητικά κλιμάκια όπως υπήρξε επί Σαμαρά και Βενιζέλου, αλλά θέλουν απλή στήριξη στη λογική ότι θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα εκβιάζουμε εμείς αυτή τη φορά. Ο πυρήνας όμως πολιτικής δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν αλλάζει η κατάσταση ότι έχουμε 4 μνημονιακά κόμματα αυτή τη στιγμή που διεκδικούν την ψήφο του λαού, οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις με τα μνημόνια, συνεργάστηκαν στο τρίτο μνημόνιο όλοι μαζί, γιατί αυτή ήταν η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησαν την κατάσταση εδώ που είναι σήμερα και δουλεύουν όλοι μαζί για την συρρήκνωση των λαϊκών δικαιωμάτων. Κύριε Σφαγιανάκη. Μία κουβέντα. Ναι. Χαρακτηριστικό το τέταρτο είναι η επιστολική ψήφο του Βαρουφάκη στο ναι, στο τρίτο μνημόνιο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι απέναντι σε αυτούς και σε κάτι άλλο που πουλάνε κεραλιφές και επιστολές του Ιησού Χριστού, ο λαός επιλογή έχει να δυναμώσει τη μοναδική δύναμη που είναι μαζί του και πριν τις εκλογές, μαζί του και στις εκλογές, μαζί του και μετά στις εκλογές στις διεκδικήσεις του. Καταγράφεται έντονος προβληματισμός στις τάξεις μιας πολύ μεγάλης μερίδας πολιτών. Ωστόσο, αυτή η μερίδα πολιτών κατευθύνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό σας ρώτησα. Δίνουμε αυτή τη μάχη και έχετε πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή που κάνετε. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που απογοητευμένα είτε θέλουν να απέχουν, είτε θέλουν να ψηφίσουν άκυρο. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι το άκυρο και το λευκό και η αποχή βοηθάνε απλά τους δύο μεγάλους πόλους του συστήματος και κατ' επικουρία τον τρίτο, διότι νομιμοποιούν με την αποχή το λευκό το άκυρο τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν.
τις ανέχεσαι. Μάλιστα. Αυτή τη μάχη δίνουμε. Και αν θέλετε, σε αυτή τη μάχη καλούμε τον κόσμο. Η δυνάμιση της αριστεράς, της πραγματικής αριστεράς και όχι τώρα της αριστεράς κατά δήλωση, γιατί για τέτοια πράγματα μιλάμε την περίοδο που προηγήθηκε, έχουν τη δύναμη, ανάλογα με την ενίσχυσή τους, να παρέμβουν πού? Στον πυρήνα της πολιτικής. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λογαριάζει πολύ τις ψήφους. Ούτε στο κοινάλ, στην δημοκρατία, όσο στο ΚΚΕ. Κύριε Μαμουλάκη, το διακύβευμα των εκλογών είναι τόσο κρίσιμο όσο παρουσιάζεται από πολλούς? Υπάρχουν όντως δύο διαφορετικά σχέδια για το αύριο της χώρας? Δύο διαφορετικά σχέδια, δύο διαφορετικοί κόσμοι, ισχυρό διακύβευμα, ίσως ένα από τα ισχυρότερα μεταπολιτευτικά. Έχουμε από τη μία πλευρά τον κόσμο της προόδου, τον κόσμο της δικαιοσύνης, της ισότητας, αποδεδειγμένα και με πράξεις και όχι απλά στα λόγια. Άλλωστε αυτή η θητεία της κυβέρνησης απέδειξε σε πάρα πολλούς τομείς το πόσο ευαίσθητη είναι για αυτά τα ζητήματα. Και απ' την άλλη έχουμε ένα μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει έναν άκρατο νεοφιλελευθερισμό με ελαστικοποίηση της εργασίας, με επταήμερο για τους εργαζομένους και με ό,τι άλλο συνεπάγεται, που θα το δούμε λίγαν συντόμως, ήδη το πρόγραμμά της το αποτυπώνει πλήρως. Και κάτι που θέλω να τονίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, διότι λέγεται συχνά και μάλιστα αναφέρεται από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επιδιώκουμε την ανάπτυξη και ανάπτυξη μέσω μείωση φορολογίας. Μία μείωση φορολογίας η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη. Ξέρετε, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Όταν μιλάς για μείωση φορολογίας, πρέπει να την ποσοτικοποιήσεις. Πρέπει να ισοσκελίσεις τους προϋπολογισμούς σου. Και όχι απλά θεωρητικά και με βερμπαλισμούς να προσπαθήσεις να περάσεις μια αίσθηση ότι έρχομαι να μειώσω τους φόρους απλώς, που βεβαίως υπάρχει ανάγκη μείωση των φόρων για το μεσαίο χώρο και τη μεσαία τάξη, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο και όλα ποσοτικοποιημένα. Εδώ δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Διότι στα ζητήματα που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία, ξεκάθαρα, για τη μείωση των φόρων, υπάρχει ένα κενό 2,5 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν βλέπουμε από πού μπορεί να έλθει, εκτός αν, και το τονίζω αυτό, στις προθέσεις τους, είναι ουσιαστικά να ισοπεδώσουν και να εξαελώσουν ό,τι έχει λάβει η χώρα μέχρι τώρα, δηλαδή από το έξοδο από τα μνημόνια, από την 21η Αυγούστου και μετά, από τον Αύγουστο του 18 και μετά, όπου πράγματι η χώρα αρχίζει και βρίσκει την περπατησιά της, αποκτά το δημοσιονομικό χώρο για να ασκήσει πολιτικές πραγματικά με προοδευτικό πρόσημο και να δώσει την βαρύτητα που απαιτείται στα χαμηλά στρώματα και στον μεσαίο χώρο. Ήρθε η ώρα και της μεσαίας τάξης να πάρει πίσω πολλά από αυτά που ίδια έβαλε πλάτη για να σταθεί η χώρα όρθια κατά την έξοδο από τα μνημόνια. Κύριε Ρουγαδάκη, βαριές εκφράσεις από τον κύριο Μαμουλάκη. Απορώ, διότι πιστεύω ότι δεν τα πιστεύει αυτά ο κύριο Μαμουλάκη, θα θέλει να καλύψει το κόμμα και τον αρχηγό του. Διότι αυτή τη στιγμή μίλησε ότι είναι αμήλικτα τα μαθηματικά. Και έπρεπε να τα έχετε κάνει, κύριε Μαμουλάκη, στον κύριο Τσίπρα όταν βγήκε τότε το 2014, το 2015. Τότε και έλεγε τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Άδεια ταμεία. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Εγώ δεν σας διάκοψα τώρα, σας παρακαλώ. Όχι, επειδή έλεγε, απευθυνθήκατε. Εσάς τα απευθύνομαι. Τι να κάνω, ποιο από αυτό. Δεν τα πιστεύω. Ο δημοκρατικός διάλογος επιτρέπεται. Μέχρι νοσορίου. Ορίου. Λοιπόν, έχουμε τα όρια. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Λένε τώρα για το Μητσοτάκη ότι πάει τα βρει τα λεφτά. Αυτοί οι οποίοι υποσχέθηκαν τα πάντα και έκαναν τα πάντα από την ανάποδη μεριά για να διαλύσουν και τη μεσαία τάξη και την κοινωνία. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το οποίο λέει τώρα, ότι από τη μια έχουμε την πρόοδο, το κόμμα της πρόοδου, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σας λέω το εξής, έχουμε από τη μια τα ψέματα, τη στασιμότητα, την τελμάτωση της οικονομίας, δεν τολμά κανείς να κάνει επενδύσεις στη χώρα για τους λόγους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, ίσα. Και αν θέλετε, τα έχουν βάλει με τα πάντα. Θέλετε με τη θρησκεία, θέλετε με την πατρίδα, θέλετε με. Δηλαδή. Πατρίδα, για διόλυση πάει, για διάλυση. Μα, τα πάντα. Πιστεύω, γι' αυτό λέει και ο κόσμος, όχι ο δικός μας, από το χώρο τους, αυτοί που τους ψηφίσαν οι πιο πολλοί, και από τον άλλο χώρο, ελάτε γρήγορα, γιατί μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν διαλύσει, να φύγουν το ταξίδι. Η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, κύριε Ρουγαδάκη, σχετίζεται, έχει σχέση άμεση με την προσέλκυση επενδύσεων? Βέβαια, έχει άμεση. Χρονοδιάγραμμα αναφορικά με επενδύσεις σχέδια, που πρέπει να γίνουν. Δεν λέει περίσσες κουβέντες. Λέει ότι μπορεί να κάνει. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Συγκεκριμένα όμως, γιατί. Τι δηλαδή. Κύριε Μαμουλάκη, να ολοκληρώσουμε. Να αποδεικνύουμε τι λέμε. Όταν βλέπουν μια κυβέρνηση, αυτό ζητάμε την αυτοδυναμία. Όταν βλέπουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να διοικήσει τη χώρα, η οποία μπορεί να πατάξει τη γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να λύσει τα προβλήματα στη δικαιοσύνη, και βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία μειώνει τη φορολογία γιατί να έρθουν επενδύσεις, είδατε ότι με την ιδέα ότι θα έρθουν
έχει γίνει αυτό που λέμε το ελαττήριο, δηλαδή εκτινάσεται. Φανταστείτε όταν θα έρθει τι θα γίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα περάσει στο 4%, όπως άρχισε να φαίνεται πριν αναλάβει ο Τσίπρας, δηλαδή τέλος τη κυβέρνηση Σαμαρά. 0,4 μένοντας. Ναι. Γιατί δεν το κάνετε τόσα χρόνια. Δεν ήταν τώρα το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Τώρα που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Τότε οι χώρες της Ευρωπαϊκής, κύριε Μαμλάκη, τα ξέρετε πολύ καλά, είσαστε ξύπνιος. Τότε η ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν 1,2 και εδώ ήταν 0,4. Τώρα που είναι στις άλλες 4 και 6. Συμπαρασύρθηκε, εδώ είναι, εδώ είναι ένα. Από το ευρωπαϊκό εδώ είναι κλίμα. Ένα. Όχι, εδώ από τις προσπάθειες κυβέρνησης. Λοιπόν, ένας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και αυτός είναι ο πρόεδρος. Ένας μας όβαλε μέσα. Μα, γιατί υπέγραψε και το τρίτο μνημόνιο, μας έφερε και το τέταρτο το άτυπο που λέμε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να έρχεται ο κόσμος τότε να φύγετε, να ξεμπλέξουν και η κοινωνία και οι πολίτες όλοι. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Θα το δούμε την Κυριακή. Πιστεύω και εγώ λαός. Τα κουστούμια μπορούν να περιμένουν. Αν έχετε. Κύριε Καλουδάκη, ο λόγος σε εσάς. Με ένα ποσοστό της τάξης του 6,5, 7,5, 8,5% το κίνημα της αλλαγής μετεκλογικά θα είναι ευχαριστημένο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ανέβουν τα ποσοστά μας σημαντικά. Σε διψήφιο ναι. αριθμό. Ναι, σε διψήφιο ποσοστό. Αριθμό. Αυτό πιστεύουμε ακράδαντα και το βλέπουμε από τον κόσμο που έρχεται ξανά σε εμάς. Σε ευρωεκλογές δεν πήγε καλά. Σε ευρωεκλογές ήταν το πρώτο βήμα. Δεν μπορώ να πω ότι πήγε κακά του σε ευρωεκλογές. Είναι το κόμμα. Δεν μπορώ να το πει κανείς ότι πήγε κάτω κίνημα αλλαγής. Αλλά ήταν το πρώτο βήμα. Τρίτο κόμμα με ποσοστά ωστόσο. 7,8% με προηγούμενες αναμετρήσεις εκλογικές. Ναι, όχι. Εκεί στέκομα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πήγαμε άσχημα. Κρατήσαμε δυνάμεις. Αυτό θεωρούμε. Και ότι ξεκίνησε και ότι αρχινάει ο κόσμος να ασπάζεται και να δέχεται το μήνυμα η λογική επιστρέφει. Αυτό που ζήσαμε αυτά τα χρόνια είναι άνευ προηγουμένων. Μια αλήθεια δεν ακούστηκε. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Περνάμε τη μία μέρα στη Βουλή τα αντίμετρα να τα αποσύρωμε. Την επαύριο λέει εμείς θα τα επαναφέρομαι. Κάθε τόσο άλλο πράγμα. Δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεις. Όχι μόνο το κίνημα αλλαγής, ο κόσμος ολόκληρος. Είχα ψηφίσει τη μείωση των συντάξεων οι ίδιοι και οι ίδιοι την καταψήφισαν, ξανά ψήφισαν όχι μείωση και καλά το έκαναν. Εμείς το λέγαμε από την αρχή. Μόνοι τους την είχαν ψηφίσει τη μείωση των συντάξεων. Μόνοι τους. Και όλοι μαζί ψήφισαν να μειωθεί. Μάλιστα. Και το θεωρούν μεγάλο πράγμα που κάνουν. Τώρα λένε, δέστε τι έγινε σήμερα. Σήμερα. Σήμερα όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έδρα και συνεδριάζουν στο Σύνοδο Κορυφής. Ο δικός μας ο Πρωθυπουργός είναι εδώ. Εξουσιοδότησε, λέει, τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας να εκπροσωπήσει τη χώρα μας για το πώς θα μοιραστούν οι θέσεις. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι το κλίμα στις τάξεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για την Ελλάδα άλλαξε προς τη θετική κατεύθυνση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Για ποιο λόγο όμως? Σε έκαναν τα κατήρια. Το υπερταμείο το δέχθηκε καμία κυβέρνηση? 99 χρόνια με όλο τον εθνικό πλούτο να πάει στους ξένους. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να προχωρήσουμε στον κύριο Σφαγιανάκη, να πάρει αυτό το λόγο. Απλώς, όχι να ολοκληρώσω. Βέβαια. Δεν υπήρξε ποτέ άλλος πρωθυπουργός στη χώρα που να έκανε τα χατήρια των Ευρωπαίων. Εντάξει, έχει αλλάξει το κλίμα πάντως και το παραδέχονται οι περισσότεροι. Μα και εγώ το παραδέχομαι. Δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο η χώρα μας ούτε στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών. Αφού έλεγε πάντα ναι. Ούτε στην Κομισιόν. Αυτό θέλεις. Ένα θέλεις πάρε δύο. Ένα θέλεις πάρε δύο. Γιατί να πει όχι. Κύριε Σφαγιανάκη, έχω πάντως ένα ζήτημα με το οποίο συμφωνείτε με όλα τα κόμματα. Είναι ότι οι εκλογές της Κυριακής είναι κρίσιμες. Δεν διαφωνείτε σε αυτό? Θεωρούμε ότι κάθε εκλογική μάχη είναι κρίσιμη και εμείς και όλα τα κόμματα. Είδατε, λοιπόν, αν και υπήρξε συμφωνεί μια προσπάθεια από το βήμα την Κυριακή να γραφτεί ότι είναι μια απλή διαδικασία παράδοση παραλαβής της κατάστασης. Κάνοντας και εγώ το συνήγορο του διαβόλου, δηλαδή του βήματος, και ακούγοντας για τους προλαγίσαντες να τσακώνται, που δεν είναι του χαρακτήρωστος και στους δύο, θεωρώ ότι είναι πολύ νυφάλιοι άνθρωποι. Αλλά επειδή ο καυγάς είναι για το πάπλωμα, δηλαδή για την εξουσία, και
στο πάπλωμα πάνω έχουμε το δικαίωμα να τσακωνόμαστε. Θέλω να πω το εξής. Ποια είναι η πρίκα αυτή τη στιγμή μετά το 8 χρόνια κρίσης, μέτρων, πολιτικών και σε ποιον απευθύνεται? Η πρίκα απευθύνεται πρώτα απ' όλα στον επενδυτή. Δεν απευθύνεται στο λαό. Αντιλαμβανόμαστε ως κρίσιμο, μοναδικό λόγο άσκησης της πολιτικής μας την προσέλκυση επενδύσεων. Αναφερόμαστε δηλαδή στο μεγάλο επενδυτή κατά κανόνα, γιατί αυτός θα φέρει τα λεφτά. Και τι πρίκα του προσφέρουμε? Του προσφέρουμε ένα ξεθεμελιωμένο εργατικό δίκαιο. Του προσφέρουμε ένα ξεθεμελιωμένο εργασιακό σύστημα από πλευράς εργασιακών σχέσεων και μορφής εργασιακών σχέσεων. Του προσφέρουμε μια εργατική τάξη η οποία υποαπασχολείται και ζει με την αγωνία της καθημερινότητας, κατά το όριο της φτώχειας πάνω από το 25% του ελληνικού λαού. Διαθέσιμο δηλαδή για οποιαδήποτε θυσία προκειμένου να δουλέψει. Και κυρίως του προσφέρουμε ένα έτοιμο εργαλείο που ονομάζεται διάλυση των φορέων που ασκούν τον έλεγχο. Παραδείγματος χάρη, χιλιάδες εργατικά ατυχήματα, μειώνονται οι επόπτες και οι ελεγκτές εργασίες. 751 ο μισθός, δύο φορές το πρότεινε το ΚΚΕ και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη κυβέρνηση. Προφανώς δεν έγινε δεκτό, ως άκερο, άτοπο και άλλες αιτιάσεις της τελευταίας, έτσι, του τελευταίου επίπεδου πολιτικής αντιπαράθεσης. Εργασιακές σχέσεις σήμερα με ραγδαία ανάπτυξη, από το 2013 42%, σήμερα 65-67%, ελαστικές. Συλλογικές συμβάσεις μη εφαρμόσιμες. Διότι οι συλλογικές συμβάσεις απαιτούν συμβάσεις εργασίας και όχι ευκαιριακά, εργολαβικά, δεν ξέρω τι μορφώματα έχουν υπάρξει. Άραγε δεν καλύπτουν παρά μόνο τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας. Άραγε ελάτε επενδυτές, ελάτε καπιταλιστές, εδώ είναι τα κέρδη. Αυτό λέει η Ελλάδα σήμερα. Αυτές οι πολιτικές είναι κοινές πολιτικές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την άλλαξαν, για την Κυριακή Αργία συνερίστηκαν, για τον κατάρρευση του 7 ημέρου συνερίστηκαν, του 8ωρου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας για να αναλύσουμε θέσεις και απόψεις. Λοιπόν, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα. Στο δρόμο βέβαια προς τις εθνικές εκλογές της Κυριακής φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαμουλάκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ροκαδάκης με το Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Καλουδάκης και ο κ. Βαγιανάκης με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε και στις θεματικές που έχουμε ετοιμάσει. Κύριε Μαμουλάκη, πολύς λόγος έχει γίνει αναφορικά με την ανάγκη να τρέξουν οι υποδομές, να υλοποιηθούν οι υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε το αεροδρόμιο Καστελίου, έχουμε τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, μπορεί να καθυστερήσαμε. Ωστόσο, η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως προγραμματικά, είναι πολύ μεγάλη. Ναι, νομίζω ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το θέμα των υποδομών, πολλό δε μάλλον για την Κρήτη, για το νησί μας, είναι προμετωπίδα της πολιτικής μας ατζέντας. Διότι έγιναν πράγματα αυτά τα 4 χρόνια, έγιναν σοβαρές τομές και διακρίθη από αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση. Πολλά από τα έργα τα οποία ήταν ανέκδοτα, σύντομα ανέκδοτα στο παρελθόν, άρχισαν να τα βλέπουμε στην πράξη να υλοποιούνται. Όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο Καστελίου. Είχε γίνει όπως η γέφυρα Χαμεζίου. Όπως ο κάθετος δρόμος στη Μεσαρά. Όπως οι υποδομές διαχείριση απορριμμάτων. Όπως ακόμα και ο ΒΟΑΚ, όχι το τμήμα που ολοκληρώθηκε, που ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένο, αλλά η προσέγγιση του σε διαγωνιστική διαδικασία. Ανέφερα 6 κομβικά θέματα τα οποία κατέδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο και κρυστάλλινο τρόπο ότι προχώρησαν τα πράγματα όπως έπρεπε και κυρίως με ένα, αν θέλετε, πρίσμα αποτελεσματικότητος, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί επιτομή του λόγου πάντοτε είναι η πράξη. Και δεν είναι εξαγγελίες για να γίνουν εξαγγελίες, όπως είναι προκειμένου το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου για 15 χρόνια ακούγαμε, 10 και πλέον χρόνια ακούγαμε, ότι υπάρχει πρόθεση να κατασκευαστεί. Τίποτα δεν ολοκληρώθη. Μάλιστα, τα τελευταία 2 χρόνια οι συντονισμένες ενέργειες και συνέργειες συνάμα της κυβέρνησης μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όμως, που είναι η συμβασιοποίηση του αεροδρομίου. Υπάρχει ο αντίλογος, ένας γενικός αντίλογος μέσα από μια πρόταση συγκεκριμένη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 2 περιφερειακές ενότητες σε ευρωεκλογές. Περιφερειακές ενότητες? Ήταν μια πολύ δυνατή δεξαμενή για το ΣΥΡΙΖΑ η Κρήτη, ωστόσο έχασε. Αν είδε το Ρέθυμνο και ακριβώς το Ρέθυμνο, οριακά. Παρ' όλα αυτά, το σύνολο στην Κρήτη
έφερε ξανά το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, μάλιστα 9 ποσοστιαίες στο μεγαλύτερο νομό του νησιού μας, που είναι το Ηράκλειο, 9 ακόμα κάτι αν δεν κάνω λάθος. Ερέθινο και Λασίδο, όπως είπατε ωστόσο κι εσείς, αποδοκίμασαν αλλά η συνολική, την κυβερνητική πολιτική. Δεν θα έλεγα ότι είναι αποδοκιμασία, γιατί μιλάμε για οριακές καταστάσεις σε αυτές τις περιοχές, εν αντιθέσει με την ευδιάκριτη διαφορά. Αν συνυπολογίσουμε τα υψηλά ποσοστά όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του συγκεκριμένου χώρου σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι μία ήττα και προκαλεί προβληματισμό. Αν το συγκρίνουμε με το momentum του 2015, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ήταν εξαιρετικά μεγάλη διαφορά. Θα θυμίσω ότι στο Ηράκλειο είχαμε διαφορά 30 ποσοστιαίων μονάδων. Μιλάμε για χαοτικά μεγέθη. Σαφέστατα λοιπόν, ναι, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Όμως γενικά θεωρώ ότι η Κρήτη κράτησε τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα έχουμε την ευκαιρία να τις επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο την επόμενη Κυριακή. Γιατί όμως τις κράτησε, ναι. Γιατί έγιναν. Εκτελέστηκαν έργα, προχώρησαν σημαντικές μεταρρυθμιστικές συνθήκες στις υποδομές. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό που, αν μη τι άλλο, και ο πιο κακοπροαίρετος οφείλει να το πιστώσει στην κυβέρνηση. Θα ξαναπάρετε το λόγο αντίλογος από τον κύριο Ροκαδάκη. Απορώ με τον κύριο Μαμουλάκη αυτά που λέει. Γιατί ή δεν ξέρει που ξέρει σίγουρα, είναι και μηχανικός, και δεν ξέρει. Κάτι θα περιμένετε. Εγώ, ναι, ναι. Τώρα θα τα ακούσετε, κύριε Μαμουλάκη, πολύ καλά αυτά που λέτε ότι έκανε έργα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα ακούσω, αλλά θα ακούσετε και την απάντηση μετά. Και να ακούσουν και οι τηλεθεατές τι έχουν κάνει. Βεβαίως. Γιατί είχα χρηματίσει και γενικός γραμματέας, είναι μόνο γιατρός εδώ στην περιφέρεια Κρήτης και τα ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, ο δρόμος Μεσαράς, προσέξτε να δείτε. 165 εκατομμύρια το κόστος του έργου. Δημοπρατήθηκε το 2006, το 2007. Ολοκληρώθηκε το 2014 με οι μελέτες αυτές του 6 και του 7 με κόστος 125 εκατομμύρια από τα 165. Αυτά που λέει ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε ποιος θα έκανε. Αλλά κατασκευάστηκε το 14 δρόμος. Ναι, συνεχίστε. Ξέρετε, κύριε Μαμουλάκη, όταν ξεκινά ένα έργο, ναι. Κάνει πάρα πολύ μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και μετά προχωρεί με γεωμετρική μέθοδο. Τα ξέρετε πολλά και πολύ καλά αυτά. Για συνεχίστε, θα ακούσετε την απάντηση. Λοιπόν, η εργολαβία ολοκλήρωση του άξονα δημοπρατήθηκε το 2014. Προσέξτε, το 2018 που λένε τώρα ότι τελείωσε. Συμβασιοποιήθηκε το 2016, καθυστερώντας 2 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ να συμβασιοποιηθεί. Προσέξτε αυτά που λέω. Ναι. Λόγω βέβαια και δικαστικής εμπλοκής, να λέμε την αλήθεια, ήταν και δικαστική εμπλοκή. Ναι, και το κόστος με την έκπτωση ήταν 40 εκατομμύρια. Αυτά τα 40 εκατομμύρια τώρα, αυτό το κόστος, το οποίο είχε προχωρήσει και είχε δημοπρατηθεί και είχαν εξασφαλιστεί τα χρήματα, αυτά τελείωσαν τώρα, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να τα επιστρέψουν τα χρήματα όλα πίσω, επειδή το έργο δεν προχωρούσε. Yeah. Δηλαδή, τι κάνανε, καθυστέρησαν 2 χρόνια το έργο να προχωρήσει. Τώρα προχωράμε. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Τα παίρνετε απαντήσει. Όχι, ένα-ένα θα σας το απαντάω. Μα δεν θα με απαντήσετε, διότι δεν μπορείτε να με απαντήσετε τίποτα. Μια χαρά. Θέλετε να το ακούσετε την απάντηση. Στον δρόμο της Χερσονής. Όχι, μα να ακούσετε την απάντηση. Κύριε Ροκαδάκη, είμαστε μια διαδικασία διαλόγου. Ένα προς ένα θα την ακούσετε. Θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να απαντήσετε στον κύριο Μαμουλάκη. Θα ακούσετε και την απάντηση. Από το 6 δημοπρατήσατε το 2006 και φτάσατε το 2014 να μην έχετε ολοκληρώσει ούτε το 30%. Αφού ξέρετε ότι θέλει 2-3 χρόνια να γίνουν οι απαλλαγώσεις, να γίνουν οι ιδιωτικές. 8 ολόκληρα χρόνια σχεδόν 50 δεν παίξατε. Και μας λέτε λοιπόν, τώρα και μας φωνάτε το δάχτυλο. Καλά, δεν θα πουλήσετε ψέματα. Λοιπόν, ακούστε. Ψέματα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας το λέω. Όχι, χαρακτηρισμοί. Όπως ο Πρωθυπουργός σας και οι υπόλοιποι, παρόλο που προσωπικά σε εκτιμώ. Λοιπόν, όχι σε χαρακτηρισμούς, νομίζω που ξεπερνά τα όρια. Ακούστε να δείτε γιατί που έχετε θέσει και εσείς ο ίδιος. Θα μπορούσα και εγώ να σας έλεγα πολλά. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Κύριε Μαμουλάκη, να μην είμαι στο τεχνικό. Δημοπρατήθηκε και συμβοβαήθηκε το 2012. Ποιο? Πληρωθεί του Γούρνες Χερσόνησο το 2012. Ναι. Λοιπόν, και έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι ανισόπεδοι κόμβοι. Τα χρήματα είχαν εξασφαλιστεί. Καθυστέρησε και αυτός 2 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Καθυστέρησε. Και όσον αφορά δεν τον δρόμο, που έγινε το, το κομμάτι Εξάντης, προσέξτε, αυτά κάνατε. Προσέξτε, Εξάντης και Πάναρμο, ακυρώθησανε το έργο. Το ακυρώσανε, το απεντάξανε. Επιστρέψαν τα χρήματα πίσω. Είναι άγνωστος διαγωνισμός. Λοιπόν, μα να λέτε την πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω ότι λέτε ψέματα, δεν σας λέω ψεύτη. Σας λέω να επανέλθετε στην πραγματικότητα. Για το ΒΟΑ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχουν κάνει τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη. Κάθε φορά που έβγαινε ο Τσίπρας. Μάλλον δεν είστε καλά ενημερωμένο. Πολύ καλά είμαι ενημερωμένο. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε για πράγματα τα οποία είναι ζεσμένε από πάνω. Σήμαινε ότι καθυστερεί το έργο 2 χρόνια. Δεν είχαν πει ότι θα ξεκινούσε το 2018. Ναι ή όχι. Πέστε με εδώ, δεν είχαν πει ότι θα ξεκινούσε. Είναι στον αέρα η διαδικασία. Φυσικά. Ξεκίνησε. Πόσα χρόνια είστε, 4. Από το Φλεβάρι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Όσον αφορά για το αεροδρόμιο,
Τσιτσί, ακούτε, ακούτε τι λέτε. Βέβαια, μπερδέματα και στο αεροδρόμιο. Πράγματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι για να προχωρήσουν να φτάσουν εκεί που είναι, χρειαζόταν πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλή μελέτη. Σωστά. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, ποιος τις έκανε? Τώρα, αυτά όλα τα έργα λοιπόν έγιναν, δημοπρατήθηκαν, εξασφαλιστήκαν τα χρήματα επί νέας δημοκρατίας. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς που φεύγετε μετά 4 χρόνια στην Κρήτη, τι έργο έχετε ετοιμάσει να το συζητήσουμε? Που φεύγουμε. Ναι, ναι, που τώρα που αποχωρείτε, καλώς εγώντων των πραγμάτων. Λοιπόν, τι έργο έχετε ετοιμάσει για την Κρήτη? Πέστε με ένα έργο που το έχετε ετοιμάσει. Ένα έργο. Ναι, ένα έργο. Ένα μόνο. Για να το συνεχίσω, εμείς τον θα έρθουμε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά, κύριε. Πάρα πολλά με το. Εκτροπή πλατή ποταμού. Έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Τι εντάξει, περιμένετε. Ναι, έργα... Τι έχετε ετοιμάσει το έργο διαχείρισης? Στατική μελέτη περιβαλλοντικών ευθυνών. Τι έργο κάνετε, τι λεφτά έχετε δώσει? Συγγνώμη τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν τιμά ούτε τον κύριο Καδάκη η γέννη συμπεριφορά του. Εγώ προσπαθώ να είμαι κόσμιο, να απαντάω. Να ακούσετε. Τα ντεσιμέλ είναι μεγάλα. Ανέβηκαν τα πνεύματα και από την πλευρά σα πριν από λίγο, κύριε Μαμουλάκη, νομίζω η συζήτηση. Δεν μ' άφησε να απαντήσω σε ένα προ ένα. Δυστυχώς ήταν άστεγες όλες τοποθετήσεις. Όπως σημειώσεις σας αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά ότι το έργο για να προχωρήσει και για να σεβαστούμε και τον κύριο Καλουδάκη και τον κύριο Σταγιανάκη. Έχετε το λόγο μέσα σε ένα-δύο λεπτά να απαντήσετε και να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Κύριε Ρογκαδάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Ρογκαδάκη, σας παρακαλώ πολύ. Τι να σας πω. Κύριε Μαμουλάκη, ολοκλήρωστε. Λοιπόν, για να επανέλθω στα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Ρογκαδάκης. Θέμα νούμερο ένα. Ο κάθε δρόμος με σαρά. Μια βασική κολυσιεργία 8 ετών. Δημοπρατήθηκε το 2006, στην αρχή του 2006, και φτάσαμε το 2015 να παραλαμβάνουμε ένα έργο, όχι απλά ημιτελές, με τεράστιες παθογένειες και τεράστια προβλήματα και η ολοκλήρωσή του ούτε καν στο 30%. Δηλαδή, μιλάμε για. Και στα πρόθυρα της απεντάξεως, όπου πολύ σωστά είπε κατά τα άλλα στο ζήτημα αυτό. Το ολοκληρώσαμε ταχύτατα, χωρίς να διακυβεύεται κανένας εθνικός ή κοινοτικός πόρος. Τελεία. Το έργο έχει παραδοθεί και το χαίρονται οι πολίτες της Κρήτης και οι τουρίστες του νησιού. Θέμα νούμερο 2. Αεροδρόμιο Καστελίου. Δεν έπαιξαν 5. Σας το λέω συγγνώμη για την έκφραση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα μας κουνάνε το δάκτυλο ότι, α, εντάξει, και τι έγινε, ένα αεροδρόμιο, η διεθνές hub κτλ. Που θα προσδώσει στο νησί τεράστια ωφέλη. Τεράστια ωφέλη, όχι μόνο σε θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν. Αυτά τα πιστεύω εμείς, όχι εσείς. Ότι θα παραδώσει τεράστια ωφέλη. Βλέπετε, ναι. Προσπαθεί. Δεν νομίζω να γίνεται ένα αεροδρόμιο, ναι, κύριε Ρογκαδάκη, και να μην έχει ωφέλη. Ναι. Νομίζω ναι, αυτό λέω, αυτά τα πιστεύουμε εμείς. Χαίρομαι. Χαίρομαι που χαιρετίζετε το έργο μας. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για να το προχωρήσουμε τώρα. Στο ΒΟΑΚ. Ένας δρόμος που πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε μάλιστα και πολλά ρεπορτάζ συντάξει ή προχωρήσει. Ένα ολόκληρο χωριό, κύριε Παναγιωτόπουλε, χάνεται κάθε χρόνο από αυτόν τον δρόμο λέλαπα. Εμείς τι κάναμε? Από το 70, με τα πολιτευτικά μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά. Όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες όσες κυβερνήσεις υπήρχαν 40 χρόνια τώρα. Προχωρήσαμε στην αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι το πρωταρχικό ζήτημα θεμελιώδης λίθος. Πέραν τούτου, ανοίξαμε τη διαδικασία, διότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, αν θέλει, το σχεδιασμό από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, με συγκεκριμένες περιοχές θεματικές, κάπου βάσει της επισκεψιμότητας και της προσπελασιμότητας. Δεν θα αποφύγουμε και τα διόδια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το κυριότερο ζήτημα είναι ότι η χάραξη έχει ολοκληρωθεί. Ασφαλώς. Η αποφυγή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους τουρίστες. Ωστόσο, έχει σπάσει το έργο σε τρία μέρη. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι και το ευέλικτο, αν θέλετε, σχέδιο της προσπάθειας αυτής. Διότι μέχρι τώρα ξέρετε ότι δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Να βάλουμε μια τελεία. Ναι, κύριε Ρογκαδάκη, θα δώσουμε πολύ τον κύριο Καλουδάκη. Στον κύριο Καλουδάκη. Νομίζω ότι πήρατε μια χαρά την απάντηση. Έχουμε ανοίξει την αναπτυξιακή ατζέντα. Κύριε Καλουδάκη, ο λόγος σας. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα μεγάλο θέμα. Όλα τα χρόνια αυτά που, τα 5 χρόνια που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει δραστική μείωση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δέχονται και οι ίδιοι. Ναι, λέει, για να κάνουμε πληρώματα και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι σε αντίφαση με αυτό που λέει ο κ. Μουλάκης, ότι εμείς θιάζουμε τα έργα. Πήραν έργα έτοιμα, με μελέτες. Μπορεί ακόμα κάτι να ήθελε να τελειώσουν. Και αυτά τα καθυστέρησαν. Και τα καθυστέρησαν πολύ. Λέει ότι τελείωσε ο άξονας Μοίρες Ηράκλειο. Περνάτε από την Αγία Βαρβάρα. Είναι τελειωμένος. Λέμε ότι είναι τελειωμένος για να βγάλουμε τα λεφτά. Και καλά το κάνουμε. Αλλά είναι τελειωμένος. Δεν είναι τελειωμένος. Ακόμα σήμερα που μιλάμε. Πηγαίνετε στην Αγία Βαρβάρα, δείτε. Κάνετε περιοδίες. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Καστελίου, πόσα χρόνια κουβεντιάζουν για αυτό το θέμα? Τα τελευταία 2 χρόνια το προχώρησαν κάπως. Αλλά το είχαν αφήσει τελείως.
15-16 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και όταν ξεκινήσαμε, σαν ιδέα, αντίθετη ήταν. Όπως αντίθεκε με τον Φράνκο Σελέμι. Το ξεχνάμε. Ξεχνάμε εκεί ολόκληρες ομάδες εναντίον. Αλλά πήγαινε και τον γενιάζανε. Όπως εγκαινίασε και το κομμάτι του ΟΑΚ. Τελειωμένο από άλλους. Μόνο κορδέλας να κόβουμε είμαστε. Όσον αφορά για το σχεδιασμό του βόρειου οδικού άξονα που τον έχει ανάγκη η Κρήτη, με τόσα θανατηφόρα ατυχήματα, υπάρχει σχέδιο για νέα χάραξη. Και όχι τα μπαλώτα που γίνουν. Σωστά. Ας γίνει αυτή η νέα χάραξη να το υλοποιήσουν. Θα συντομεύσει αφάνταστα την απόσταση. Θα παρακάμπτει όλες τις πόλεις. Θα είναι κάθε οδική άξονα για να μπαίνουν στις πόλεις. Και επίσης θα γλιτώσουμε ενέργεια. Ναι. Θεωρητικά πάντα μιλάμε. Κύριε Καλαμπλάκη, υπάρχουν. Για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Και κύριε Μαμπλάκη, σε λίγο. Για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, τώρα το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αδίκησε κατά κάποιο τρόπο την Κρήτη. Δηλαδή, υπάρχει η εξής εκτίμηση ότι για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη ήταν δεδομένη, για τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια χαμένη περιοχή και στο τέλος δεν γινόταν απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Για τον κόσμο της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ έχουν την αίσθηση αυτή που λέτε. Ισχύει. Ότι έχουν την αίσθηση, είπα. Από εκεί πέρα, το αν ισχύει ή όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει. Γιατί ένα έργο όπως για να υλοποιηθεί θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν προλάβουμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Στο εξωτερικό, κύριε Καλωδάκη, γιατί δεν θέλει χρόνια για να υλοποιηθεί. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση, έχει αγγυλώσεις. Εάν δεν φτιάξουν πρώτα αυτές τις αγγυλώσεις που έχει, δηλαδή πρώτα που έχει δεδαλώσεις διαδικασίες. Κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο κύριος Σφαγιανάκης γελάει δίπλα. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι. Εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ναι, και εμείς. Κύριε Σφαγιανάκη. Βγάλετε μας από τις ευθύνες για να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπως είδατε, υπήρξε μία ένταση η οποία ήταν σε δεύτερο στάδιο εντάσσεων την προηγούμενη συζήτηση. Εκτιμώ ότι και αυτή η ένταση υπήρξε πάλι διότι ο καυγάς ήταν για το πάπλωμα και σε κάθε περίπτωση διότι με αυτή την ένταση, ποιος έκανε τι έκανε, ποιος εμέτρησε περισσότερο λιγότερο, πότε οριμάζουν τα έργα και πότε είναι σαπημένα από την ορίμαση. Δεν μας είπαν το βασικό. Το βασικό είναι ποιο. Πρώτα απ' όλα ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι δεσμευμένο με τα μνημόνια για να εξυπηρετείται χρέος. Πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την οποία διατήρησε ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ήθελε και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Άραγε, μας μένει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρημάτων με ελάχιστη συμμετοχή της Ελλάδος και το κριτήριο στα δημόσια έργα, όποια είναι αυτά και στην Κρήτη, είναι το να είναι επιλέξιμα. Επιλέξιμο είναι ένα έργο όταν αποδίδει κέρδος. Σε ποιον αποδίδει το κέρδος, είτε στον κατασκευαστή εργολάβο, είτε στους πέριξ αυτού μεγάλο επενδυτές, οι οποίοι θέλουν το έργο αυτό για να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπε, ΒΟΑΚ που φτιάχνεται μόνο σε τουριστικά κέντρα. Βλέπε αυριανά διόδια, διότι εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα ζούμε, τα διόδια θα μπουν ως λύση ανάγκης, γιατί βρε παιδιά, το κράτος δεν έχει λεφτά να πληρώνει το ΒΟΑΚ. Οι μελέτες θα είναι πάλι όριμες, θα σαπίζουν στα συρτάρια και ξέρετε πού θα καταλήξουμε. Στον καταπληκτικό δρόμο της Μεσαράς Ηρακλείου, το οποίο χαίρεται κανείς να περάσει, και πραγματικά χαίρεται, διότι εγώ από τον Τυμπάκη και ξέρω τι ταλαιπωρία είχα στους ανεγύρους τόσα χρόνια και από φοιτητής, ήθελα τρεις ώρες να έρθω στο Ηράκλειο. Αλλά σήμερα, άμα πάρετε ένα καλό αυτοκίνητο, να τρέξετε λίγο στον δρόμο αυτό και το αυτοκίνητο διαθέτει ένα εγκέφαλο να σου χαρακτηρίζει το οδόστρωμα, θα σας πει, όπως είπε σε φίλο μου οδηγό, εγώ δεν οδηγώ, μεταφέρομαι, που το διαθέτει ότι αυτή τη στιγμή είστε σε χωματόδρομο. Προσοχή. Λόγω των κακοτεχνιών του οδοστρώματος. Στα πλαίσια μια ταχύτητα, να μην χαθούν τα λεφτά, να έρθει ο Τσίπρας να εγγενιάσει, εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά στα σημεία που μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα, ο δρόμο στενεύει, δεν έχει εσωτερικό διάζωμα. Αύριο μεθαύριο θα δούμε τα κλεισάκια να κοσμούν το δρόμο αυτό. Εύχομαι να μην γίνει. Αλλά οι προδιαγραφέ αυτό δείχνουν, όπω ακριβώ και στα Χανιά. Δύο. Τα τεράστια έργα που γίνανε στην Κρήτη είχαν τα αποτελέσματα των καταστροφών στα Χανιά που γίνανε, για τι οποίε δεν μιλάμε, διότι μα αρέσει να κλαίμε του 110 στο μάτι τη Αττική. Είχαν τα αποτελέσματα των τεσσάρων στην Γκουάμπο τη Μεσαρά, διότι τα 2 εκατομμύρια που έδωσε, ας πούμε, στην Τάδε Ιερά Μονή για να αναπαλαιωθεί η περιφέρεια ως επιλέξιμο έργο, ώστε οι τουρίστες, ο Σοβιετικό στόλο, ο Ρώσικο στόλο, παλιά είχαμε τον Αμερικάνικο, τώρα έχουμε Ρώσικο στόλο για την τουριστική ανάπτυξη. Θέλουν μοναστήρια να πάνε να προσκυνούν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν προτιμούμε να αναπαλαιώνουμε ιερές μονές, αλλά 10 γέφυρες θα μπορούσαν να είχαν γίνει με τα ίδια λεφτά στο γεροπόταμο και δεν γίνανε. Ας πληγούν και 3-4 και ας μην επερνούσαν εν τέλει. Με βάση λοιπόν αυτές τις λογικές,
έχουμε να κρίνουμε και να πούμε. Τι έργα γίνονται, έργα που αποφέρουν κέρδος. Αεροδρόμιο Καστελίου. Δεν ήταν να γίνει να μην γίνει το αεροδρόμιο. Ποιος το κάνει το αεροδρόμιο. Ποιος θα εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο, εις βάρος τίνος θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Και αν το αεροδρόμιο αυτό είναι για διεπιρωτικές πτήσεις, όπως φαίνεται, γιατί κόβω το βουνό στον Αχεντριά σημαίνει κόβω το βουνό, διότι θα προσγειώνονται μεγάλα αεροπλάνα που έρχονται από πολύ μακριά, σημαίνει ότι η περιοχή αυτή, σύμφωνα με τα στάνταρς που ήδη λένε, και εκεί πάλι να δείτε ανώριμες μελέτες που έχουμε, 4 χιλιόμετρα μπροστά και 4 χιλιόμετρα πίσω από τον άξονα του αεροδρομίου δεν θα φυτρώνει χόρτο λόγω των οστικών κυμάτων και των ηχητικών τη ηχητική ρήπανση. Εκεί πάντως, κύριε Σφαγιανάκη, επιδοκιμάζουν το έργο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Η πλειονότητα και αυτό προκύπτει μέσα από τα ρεπορτάζ. Καμία αντίρρηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έτυχε να πάω κάποτε δικαστικό αντιπρόσωπο στη Βόρεια Ελλάδα. Διήλθα την Εγνατία Οδό. Εντυπωσιάστηκα από το έργο. Θα γινόταν η Εγνατία Οδό, αν δεν ήταν. Πασόκ. Αλλά θα γινόταν η Εγνατία Οδός αν δεν ήταν η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι βέβαια. Η Εγνατία Οδός έγινε δια να συντομεύσει τη μεταφορά των εμπορευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Μέση Ανατολή και το αντίθετο. Έτυχε η Ελλάδα στη Μέση, την έφτιαξε. Μάλιστα. Αν ήταν η Γιουγκοσλαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Γιουγκοσλαβία θα το έφτιαξε. Πιο πολλές παιδιάδες. Κύριε Μαμουλάκη. Και τα διόδια δεν τα συζητάμε. Κύριε Μαμουλάκη. Έχει ανοίξει η ατζέντα, ολοκληρώνεται. Αναφορικά ακούσατε και θα ήθελα μια σημείωση. Ναι, άκουσα και την απόψη του κύριου Καλουδάκη. Για τις αιτιάσεις αναφορικά με το δρόμο της Μεσαράς, τον κάθετο άξονα. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Αν θέλετε, θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητα όμως πολιτικού μηχανικού. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα και ιδιαιτέρως αυτό που ανέφερε ο κύριος Φακιανάκης αναφορικά με το κατάστρωμα του οδικού άξονα. Πράγματι, και νομίζω ότι υπάρχουν όμως και τα νομικά εργαλεία και την οριστική παραλαβή του έργου. Η ταχύτητα σίγουρα υπήρξε, ήταν έντονη, γιατί οι ημερομηνίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες ήταν πολύ αυστηρές και έπρεπε πράγματι να ολοκληρωθεί. Όμως νομίζω ότι η ίαση αυτών των προβλημάτων σε τεχνικό επίπεδο μπορούν πράγματι να ολοκληρωθούν και να επέλθουν, αρκεί να υπάρχει βούληση, που νομίζω ότι υπάρχει από την πλευρά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που έπαιξε ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση και αυτού του έργου, αλλά και πολλών άλλων. Μια υποσημείωση που νομίζω είναι σημαντική και θα συμφωνήσουν οι συνομιλητές μας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το 1 και το 2. Το έζησε πάρα πολύ καλά η αυτοδιοίκηση. Μάλιστα στο Ηράκλειο, μόνο στο Ηράκλειο, φανταστείτε, στο Δήμο Ηρακλείου, 25 συν 17 εκατομμύρια, 42 εκατομμύρια ευρώ συνολικά διατίθενται για την αντικατάσταση του υδρευτικού μας συστήματος, του υδρευτικού μας δικτύου. Που είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο είναι πραγματικά εμπροστοβαρές και οφείλαμε εδώ και χρόνια να εσκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα και όχι να κατασκευάζουμε τα φαρονικά φράγματα, τα Μάλιστα. οποία με την πλήρωσή τους απαιτούνται 2 έτη διαρών. Φανταστείτε την αντιστοιχία, τον παραλογισμό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, κατασκευάσουμε ένα έργο που κόστησε 172 εκατομμύρια ευρώ πλην της υδρομαστηρικής στο ΑΣ για το σύνολο του ταμιευτήρα και των παρελκόμενων έργων, των επικουρικών έργων, όταν με υποτετραπλάσιο κόστος κλείσαμε ή ολοκληρώνουμε το σύστημα του δικτύου. Αυτό, όλο το φράγμα που σε λέμε, ισούται με 2 χρόνια απολειών στο Δήμο Ηρακλείου του νερού. Κύριε Ρογαδάκη, όντως δόθηκαν χρήματα μέσα από το Δήμο. Προσπαθεί να μας πάει στα προβλήματα του Δήμου. Όχι, όχι, όχι. Το Φιλόδημος, εδώ φιλόδημος, για την Κρήτη, το Φιλόδημος λοιπόν, αγκάλιασε όλους τους Δήμους της Κρήτης, λοιπόν, όλους τους Δήμους της χώρας. Εντάξει, λέω, ένα πολύ σοβαρό εργαλείο. Σε γνωστά του θέματα, κοιτάζει να μας πάει αυτό. Για τεχνικά μιλάμε. Θα αργότερα για το Φιλόδημο. Επιτρέπεται δική του ατζέντα και δεν είναι κακό. Μα δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά το φράγμα, επιτρέπεται να λέμε για το φράγμα από Σελέμη ότι δεν έπρεπε να γίνει τη σημερινή μάλιστα εποχή που δεν είπαμε λέμε αυτό. Ότι η μόνη λύση. Δεν είπαμε αυτό. Αυτό είπατε και εσύ και μίλησα... ο κύριο Δανέλη σε κάναν εκεί πέρα καταλήψει. Με μένα μιλάτε. Με μένα μιλάτε. Ναι. Δεν είπα αυτό. 172 εκατομμύρια ευρώ κόστησε στον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, ακούστε. Ωραία. Μια άστοχη χωροθέτηση. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, γαζόν θα ποτίζει το φράγμα του Αποσελέμη. Ναι, ακούστε τα υπόλοιπα. Ακούστε να δείτε. Θα με το έργο που έγινε. Γιατί ήμουν τότε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης τότε. Το έργο που έγινε. Το κανάλι που κατεβάζει το νερό από το Λασίδι. Έχετε πάει, κύριε Μαμουλάκη, να δείτε τι νερά κατεβάζονται. Βέβαια. Πότε κατασκευάστηκε, ξέρετε. Εγώ ήμουν τότε που το εγγενίασα. Να το ξεκινήσουμε. Περιμένετε. Εγγενιάσατε ή ξεκινήσατε. Το ξεκινήσαμε. Ήρθαν τα βαγόνια. Εγώ μπήκα μέσα στο βαγόνι και πήγα στο άμεσα τα πρώτα μέρα. Η υδρομαστευτική στο Α. Αυτό είναι το κανάλι που λέτε. Δεν έχετε ξανακάνει την ίδια συζήτηση σε άλλη εκπομπή εδώ στην Κρήτη. Θυμάστε. Και μάλιστα μου έλεγαν. Πουθενά. Μάλιστα μου έλεγαν. Πάλι για το βαγόνι. Πάλι για το βαγόνι. Ότι έχουν εμπειρία για την εγκατασκευή, διότι τέτοια δεν υπάρχουν πουθενά. Βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο έργο να το λέμε. Δεν υπάρχουν σε κράτη ευρωπαϊκά, μόνο στην Αυστρία.
Το θυμάμαι πολύ καλά. Ήμουν εκεί όταν γεννιάστηκε να ξεκινήσουν πώς θα το προχωρήσουν. Σε πολλές χώρες λοιπόν, του κόσμου πλέον. Όλα αυτά τα έργα έγιναν, προγραμματίστηκαν και έγιναν επί νέας δημοκρατίας. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα, απολύτως κανένα έργο, σας το λέω αυτό υπεύθυνα, που να μπορούμε να πούμε αύριο το παραλάβουμε να το συνεχίσουμε. Μόνο λοιπόν ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει διέξοδο και στο ΒΟΑΚ και σε όλα τα άλλα προβλήματα της Κρήτης. Είχε το λέει και ευθαρσός ότι σαν κριτικός πρωθυπουργός δεσμεύεται, το είπε και στην Αθήνα όταν μίλησε το πρόγραμμα για την κατασκευή του ΒΟΑΚ Κρήτης, ο οποίος πραγματικά ξεπληρίζεται ένα χωριό κάθε χρόνο και πρέπει όλοι μας να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους που τραυματίζονται και πεθαίνουν και μεταφέρουν στις εντατικές από αυτές τις Καρμανιόλες. Τόσα χρόνια. Όλοι μας. Και για την ορίμαση να αναφέρουμε το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Τεράστιο έργο, κύριε Ροκαδάκη, μάλλον δεν το γνωρίζετε, φαντάζομαι. 70 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 400 θέσεις εργασίας. Ο έργο όριμο που σας διαβεβαιώ, γιατί προσωπικά έχω επιληφθεί του συγκεκριμένου project. Όχι, του Δήμου Ηρακλείου και του ΕΣΔΑΚ και όλη τη Κρήτη. Αυτά είναι υποχρεωτικά να το κάνουν. Το καταλαβαίνετε. Το πρώτο περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας στην χώρα και το τρίτο στην Ευρώπη. Αυτά σχεδιάζουμε. Τα απορρίμματα υποχρεωτικά είναι αυτά. Μας φέρατε στον Αδύρ. Χωρίς εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Χωρίς εθνικό σχεδιασμό για τα δασικούς χάρτες. Ιστορικές εκκρεμότητες αφήνατε επί δεκαετίες. Τις κλείνουμε και μας κουράτε και το δάχτυλο. Αυτό είναι πρόκληση. Θα προχωρήσει ο ΒΟΑΚ. Πραγματικά θα προχωρήσει. Όχι αυτά τα οποία λένε. Όπως άλλα τα χρόνια του προχωρήσατε. Το Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, είδαμε και τον προηγούμενο Μητσοτάκη τι έκανε για το ΒΟΑΚ. Γιατί δεν έκανε ο Μητσοτάκη ο προηγούμενο για την Κρήτη. Πολλά, για το ΒΟΑΚ πάρα πολλά. Λοιπόν, γιατί τι περιμένετε να κάνει εκείνη την εποχή. Τώρα είναι που έπρεπε να είσαι γίνει και αυτό που είπε ο κύριο Τωσίδη. Είδαμε και ο κύριο Καραμαλή τι έκανε για το ΒΟΑΚ. Να βάλουμε μια νοτελεία να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Ροκαδάκη. Τώρα περνάει από το Ηράκλειο μέσα, από τη μέση του Ηρακλείου περνάει. Διαφημιστικό διάλειμμα το δεύτερο και επιστρέφουμε κυρίε και κύριοι σε λίγα λεπτά. Αυτό που είπε είναι πολύ. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή ψηφίζω Ελλάδα, με θέμα τι άλλο, τις εθνικές εκλογές της Κυριακής, λίγες μέρες απέμειναν μέχρι την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και εδώ στο πλατό φιλοξενούμε βέβαια υποψήφιους βουλευτές Ηρακλείου και έχουμε ανοίξει την ατζέντα, έχουμε βάλει έτσι στη συζήτηση διάφορες θεματικές, προηγήθηκε η θεματική με τις υποδομές. Ανοίγουμε τη θεματική τώρα με τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Μαμπλάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Δύσκολα τα πράγματα για τους αγρότες, για τους παραγωγούς του νησιού. Υπερφορολόγηση, προβληματισμός, ανησυχία. Το πρόσημο είναι αρνητικό. Αναμφίβολα από το 2010, την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, η κατάσταση για τον πρωτογενή τομέα έγινε πάρα πολύ δύσκολη. Η φορολόγηση βάσει των μνημονιακών επιταγών του πρώτου κυρίως μνημονίου και του δευτέρου. Δημιούργησε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες για τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους. Γενικότερα για τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για το νησί μας και γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτόν. Όμως, σε αυτή την παρούσα θητεία της κυβέρνησης, θέλω να πιστεύω ότι στην πράξη και ειδικά ο κτηνοτροφικός κόσμος το αναγνωρίζει. Διότι ξέρετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, με αυτές τις περιοδίες που κάνουμε στο νομό, μιλάμε με κόσμο ο οποίος ασχολείται στην ενδοχώρα, ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι ασχολούνται με το αγροτικό σκέλος και με το κτηνοτροφικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά υπάρχει μια βαθιά ικανοποίηση, διότι εισακούστησαν πολλά από τα αιτήματα, διαχρονικά αιτήματα, κυρίως του κτηνοτροφικού κόσμου. Στο θέμα των αγροτών, βεβαίως και υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Όμως, αρδευτικά, τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το κόστος για τους αγρότες, το ενεργειακό κόστος, είναι πάρα πολύ υψηλό. Υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί περί ενεργειακών κοινοτήτων, που βοηθούν πάρα πολύ να ελαφρυνθεί αυτό το κόστος, που είναι σημαντικός, αν θέλετε, ένα βαρύδιο για την καθημερινότητα των αγροτών, αλλά και πολλά άλλα. Θεωρούμε ότι η θητεία, ειδικά στο δεύτερο μισό της παρούσας κυβέρνησης, ήταν ιδιαίτερα θετική σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα έχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Και το ζήτημα είναι να μπορέσει και η χώρα να έχει τη δυνατότητα να παράσχει αυτή τη βοήθεια, έχοντας πάντοτε το δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή, ουσιαστικά να έχει στα ταμεία της χρήματα για να βοηθήσει είτε κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ένα έκτακτο φαινόμενο, αλλά είτε και μια διαχρονική υποστήριξη στον αγροτικό κόσμο. Και εδώ θέλω να σταθώ στο εξής. Πράγματι, συναντήσαμε καταστάσεις θεομηνιών. Η ανταπόκριση, η ακαρία ανταπόκριση πολλά από αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι ήταν επιτάπητος. Εκκρεμότητες υπάρχουν, σαφέστατα, αλλά και η επίλυση των προβλημάτων είναι στο τραπέζι. Αν μη τι άλλο, αυτή η κυβέρνηση ενέσκυψε στα προβλήματα των αγροτών, σε αντίθεση με την προηγούμενη θητεία του Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν παντελώς απούσα. Όχι μόνο απούσα, αλλά και θέλω να το τονίσω αυτό, σαν μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, παρέδωσε μηδενικά ταμεία. Αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι καθοριστική σημασία. Αυτή τη στιγμή
Η χώρα έχει το μεγαλύτερο αποθεματικό που είχε τα τελευταία χρόνια, άρα έχει μια φέρουσα ικανότητα να μπορέσει να χαράξει πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα που είναι καθοριστικές. Αποθεματικό βέβαια από υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα σαφώς οποία προέρχονται κυρίως από... Ναι, βεβαίως, το οποίο όμως υπάρχουν στο τραπέζι, υπάρχουν τα χρήματα και μπορούν αυτά να αναδυναμηθούν στον κόσμο που πραγματικά έβαλε πλάτη. Έβαλε πλάτη στα δύσκολα για να μπορέσει η χώρα αυτή τη στιγμή να έχει ένα τόσο ισχυρό αποθεματικό ταμείο. Κύριε Ροκαδάκη. Ο κύριος Μαμπλάκης είπε τώρα, και απορώ πως τα λέει αυτά τα πράγματα, ότι οι αγρότες, λέει, είναι τώρα τρισευτυχισμένοι. Τους κάνανε πολλά πράγματα. Δεν είπα αυτό. Σε παρακαλώ, μην διακόπτεις. Σε διέκοψα όταν τα έλεγες. Απολυγίζω κι εγώ από τη γνώμη μου. Εντάξει. Λοιπόν, είναι τρισευτυχισμένοι. Να είμαστε λίγο ακριβείς και θέλω να είμαι και λίγο. Ναι, έτσι. Επικαλούμε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν είπα αυτό. Καταλάβατε. Εσείς κάνανε πολλά πράγματα. Το καταλάβατε. Αναφέρθηκε στους κτηνοτρόφους και στις διάφορες παρεμβάσεις που έχει. Και ότι πάει, λέει, στα χωριά, πάει στα χωριά, γιατί πάω κι εγώ στα χωριά. Και του λένε ότι ευτυχώς που ήρθατε και μας σώσατε. Αυτό θέλει να πει. Λοιπόν, άλλο τι λέω. Να του σοδιαλύσουν. Συνεχίζετε να παραποιείτε και νομίζω ότι δεν σα θυμάμαι. Εγώ μιλάω πρακτικά και λέω την πραγματικότητα. Τι του κάνανε δηλαδή. Αυξήσανε το πετρέλαιο, αυξήσανε το ΦΠΑ, αυξήσανε στα μηχανήματα που αγοράζουν όλα αυτά, αυξήσανε το ρεύμα, βάλανε 100% προκαταβολές, ΦΠΑ. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνετε, δηλαδή βγάζουν ένα εισόδημα και στο τέλος λένε τι μου έμεινε, τίποτα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι προβλέπει, κύριε Ροκαδάκη? Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει συγκεκριμένα ότι οι αγρότες πρέπει να βρεθούν σε άλλη θέση με βοήθεια της κυβέρνησης του κράτους. Δηλαδή τι, ότι πρέπει να επιδοτούνται τα καύσιμά τους, πρέπει να επιδοτούνται τα γεωργικά τους φάρμακα, πρέπει να τυποποιούνται τα προϊόντα, διότι κύριε Παναγιωτόπουλε, το λάδι το πουλάνε τώρα 2 ευρώ. Και πάμε στο εξωτερικό, όλοι έχουμε πάει και το βλέπουμε στα ραφάκια 250 γραμμάρια και κάνει 45 ευρώ. Υπάρχει ένα κοινό brand name στο εξωτερικό, υπάρχει. Και μια εξωστρέφεια νομίζω που τη βλέπουμε μετά και άλλη. Τόσα, ναι, χρόνια, λοιπόν, τόσα χρόνια βοήθησαν, λοιπόν, τον αγροτικό κόσμο, δείτε, καταλάβατε. Να δείτε. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως, ναι. Ήρθατε εσείς. Το φέρατε στο να δει τη χώρα, τη χρεοκοπήσατε τη χώρα. Χρεοκοπήσατε τη χώρα και μας λέτε για τον αγρότη. Σας διέκοψα όταν μιλούσατε. Εσείς για τον αγρότη. Εγώ σας σέβομαι και άκουσα ό,τι είπατε. Ναι, μας σέβεται. Φαίνεται, λοιπόν, ο σεβασμός φαίνεται στην πράξη. Γιατί διακόπτεται και συνεχίζετε. Γιατί, ναι, φαίνεται στην πράξη. Δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ προκαλώ τους αγρότες να κοιτάξουν τα βιβλιάρια τους, να δούνε τι είχαν καταλήξει το 2014 και τι έχουν τώρα που φεύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε όταν θα περάσουν μερικά χρόνια από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Καλά, ακόμα δεν είναι, λοιπόν, στην κυβέρνηση και θα περάσουν, λοιπόν, και χρόνια. Λοιπόν, ακούστε τι σας λέω προσεκτικά. Η αλαζονία στο δημόσιο σας λόγο. Δεν είναι αλαζονία, και μάλιστα ο αρχηγός. Η αλαζονία στο δημόσιο σας λόγο. Πρέπει αταπεινότητα και σεμνότητα. Η αλαζονία στο δημόσιο σας λόγο. Σας παρακαλώ, θα τιμωρηθεί από τον κόσμο. Σας παρακαλώ, γιατί και ο κόσμος σας βλέπει. Σας είχα πει ότι τι κατάσταση, για τη συμπεριφορά. Εγώ νομίζω ότι είμαι κόσμιος. Πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης και αλήθειες λέει. Και ευπρέπεια δείχνει και ταπεινότητα και σεμνότητα. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την Κρήτη και ακόμα πιο πολύ θα βοηθεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εδώ υποψήφια βουλευτή για την Τώρα την Μπακογιάννη, η οποία έχει μια μεγάλη εμπειρία. Και να είστε σίγουροι, και όλοι μας ακούνε, ότι η Κρήτη επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη θα βοηθηθεί. Κύριε Καλουδάκη. Εγώ θέλω να κάνω σχόλιο, γιατί παρατηρώ από την αρχή της εκπομπής τον καυγά ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα κάθε φορά έντονος. Και διερωτώ με το εξής. Πάντα το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ πιο πριν, από το πρώτο μνημόνιο, λέγαμε ποιος έφερε την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Εμείς ισχυριζόμαστε, ήταν η φοβερή πενταετία 4-9. Πάντα το λέγαμε στη Βουλή επί ΠΑΣΟΚ και επί κίνηματος αλλαγής. Με την πρόσφαση, πολλές φορές είχαμε ζητήσει μια εξεταστική επιτροπή αυτής της περιόδου, μάλιστα λέγανε να πάει πιο πίσω από το ευρώ και μετά. Τότε αγκαλίτσα η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ λέγανε μη μιλάτε για αυτό το θέμα καθόλου. Τώρα βέβαια, μετά που τα σπάσαν, το είπα και στην αρχή, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καραμαλή, βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει εσύ χρεοκοπήσεις τη χώρα. Δεν ξεχνάμε τι έγινε. Δεν ξεχνάμε. Τώρα, μιλάει, έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από αυτό, για να δω και στο ερώτησή σας, και να πω το εξής. Ότι τα έκανε όλα καλά, οι άλλοι τα κάνουν όλα λάθος. Ασφαλιστικές συμφορές στο αγρότη.
ένας ο οποίος έχει μια καλή παραγωγή, ξέρετε πώς ανεβαίνουν. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία είναι στο πολύ χαμηλό. Ναι. Η φορολογία. 22% από το πρώτο ευρώ. Επιδοτήσεις πόσο πέσανε. Το ξεχνάμε. Πηγαίνετε τα δικαιώματα αυτά και κάθε χρόνο πρέπει να πάει να πληρώσεις για να κάνεις κάθε χρόνο. Πρέπει να πληρώνεις για να σου γίνει η ανανέωση των δικαιωμάτων σου. Τέτοιες σφαλιάρες που έφεγε ο αγρότης αυτή την πενταετία δεν τζέφαγε ποτέ άλλοτε. Εμείς τι προτείνουμε. Πρώτα απ' όλα, να μειωθεί η φορολογία να αγροτών στο 13% και να αποζητηθεί πλήρως η παραγωγή με την ασφάλιση, με το εισόδημα. Δηλαδή, είμαι ασφαλισμένος, έχω μεγάλο εισόδημα, μεγάλη ασφάλιση. Όχι, η ασφάλιση είναι αυτή. Επίσης, προτείνουμε για κάθε. Γιατί είπαμε για την πρωτογενή παραγωγή, δεν είναι μόνο ο αγρός πρωτογενή παραγωγή. Είναι και βιομηχανίες, είναι και επιχειρήσεις. Να τις ενισχύσουμε. Να τους δώσουμε κίνητρα να προσλάβουν κόσμο για καλά μόνες εργασίες και μάλιστα. Μάλιστα, ολοκληρώστε κύριε Καλουδάκη. Εντάξει, όχι, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Εγώ θα πω το εξής, ότι εμείς προτείνουμε σε κάθε επιχείρηση, είτε αγροτική, οτιδήποτε είναι, και πιο πολλές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα, για κάθε εργαζόμενο ο οποίος θα προλαμβάνει μια νέα επιχείρηση πλήρους απασχόλησης, για κάθε 100 ευρώ που ξοδεύει για τον εργαζόμενο, να απαλλάσσετε 150 ευρώ από τη φορολογία του. Να είναι ένα φοβερό κίνητρο για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις και για να μειωθεί και η ενεργία με καλά μόνος. Πάμε στον κύριο Σφαγιανάκη. Αυτά τώρα να ολοκληρώσουμε. Έλα. Αυτά που λέτε θα κάνουμε. Μας αντιγράφετε. Θεωρώ ότι θα. Όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα και αποσυνδέουμε τον πρωτογενή τομέα από τη συνολικότερη ευρωπαϊκή πολιτική που ασκείται σήμερα στη χώρα, το πρώτο που κάνουμε είναι να κοροϊδεύουμε τους αγρότες και το δεύτερο να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Από την εποχή που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσει τον εαυτό της μέχρι σήμερα και εφαρμοζομένων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή οι αγρότες, συρρυκνώνονται κάπου χρόνο σε χρόνο, γιατί δυσκολεύονται οι συνθήκες διαβίωσης του αγρότη στα χωριά και της παραγωγής ειδικότερα. Όλα αυτά γίνονται στην εφαρμογή των συμφωνιών Γιαούντε και ΛΟΜΕ, για τις οποίες υπάρχει πλήρη άγνοια αυτή τη στιγμή και στον αγροτικό χώρο, αλλά δεν νομίζω και στην παρούσα συζήτηση να μπορούμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο. Με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προσδέσει το διεθνή τις χώρες πρώην απικίες της, έχει εξασφαλίσει τα αγροτικά προϊόντα από αυτές και ας λειτουργούν τούτα εις βάρος της ελληνικής παραγωγής. Να μην μιλήσουμε για το ξεθεμέλιο μαζάχαρης, να μην μιλήσουμε για το ξεθεμέλιο βάμβακος, να μην μιλήσουμε για την κατάσταση στο λάδι σήμερα. Το λάδι, ξέρετε, και οι ελαιόδεις καρποί είναι οι μόνες που τα λίγα προϊόντα που εξαιρεθήκαν από τη συμφωνία της Ουρουγουάης το 1993 μαζί με τα πολιτιστικά προϊόντα, ακριβώς για να μπορούν στα μέρη πολιτιστικά να κάνουν κουμάντο οι Αμερικάνοι, στους δε ελαιόδεις καρπούς οι Αμερικάνοι μαζί με τους Ιταλούς. Να μην μιλήσουμε για την αλητεία που επικράτησε στο αγροτοσυνδικαλιστικό, αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα με βεβαίως όλα τα πιθανά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο ΠΑΣΟΚ. Να μην μιλήσουμε για την αλητεία που επικράτησε στην Αγροτική Τράπεζα. Να μην μιλήσουμε για την αδυναμία να υπάρξουν νέες προτάσεις στον παραγωγό για να βελτιώσει, να αλλάξει την παραγωγή του. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα είναι: ο πρωτογενής τομέας είναι καταδικασμένος να πεθάνει, γιατί αυτές είναι οι κυρίαρχες πολιτικές επιλογές. Για να αλλάξουν αυτή η κατάσταση, για να πάμε κόντρα σε αυτές τις πολιτικές επιλογές, απαιτείται ο αγροτικός κόσμος, όποιος είναι αυτός, ο μικρός αγρότης, να συσπηρωθεί και να παλέψει, ώστε όχι να επιδιώξει μόνο φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι και αυτό είναι στα πλαίσια της αλητείας, να χρηφορολογείται ο αγρότης από πρώτο ευρώ με 26% σήμερα, έτσι να το κάνουμε 13, βρε παιδιά, γιατί δεν πειράζει, γιατί και το 13 είναι παχθές. Όχι μόνο διότι οι συντάξεις του αγροτικού τομέα δεν ανταποκρίνονται στα ποσά τα οποία πληρώνονται για αυτές, όχι μόνο διότι δεν υπάρχει υγεία, όχι μόνο διότι δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή ικανή να καταναλωθεί, και βέβαια έχουμε και τη γραφικότητα, εκ των οποίων πιστεύω ότι θα έχετε και εδώ μέσα ακούσει την απέτηση να εκλεγεί βουλευτής, διότι προβάλλει την κριτική διατροφή κάποια, του πρωτογενή τομέα με τα ξενοδοχεία δήθεν, διότι τα ξενοδοχεία είναι ηλίθιοι και θα πάνε να αγοράζουν ακριβότερα προϊόντα από την Κρήτη, ενώ θα μπορούν να τα πάρουν το Μαρόκο τζάμπα.
Κύριε Σφαγιανάκη, όχι χαρακτηρισμούς όμως. Οι χαρακτηρισμοί μου δεν αφορούν πρόσωπο, αφορούν την ηλικιότητα στην πολιτική. Δηλαδή, επιμένω όχι χαρακτηρισμούς, να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε και τη θεματική για να έχουμε τον επίλογο. Με βάση λοιπόν αυτά, η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, διότι η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις, όπως ξέρουμε, να είναι η πρωτοπόρα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγροτικό τομέα, απαιτεί πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση στην κυβέρνηση να πάμε να αλλάξουμε τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν αλλάξουμε τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην δεσμευόμαστε από κάποια κυρίαρχη πολιτική. Λοιπόν, ο καθένας έχει 2 λεπτά προκειμένου να προχωρήσω στον επίλογό του σε σημερινή εκπομπή. Κύριε Σφακιανάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Τελευταίος. Για ποιο λόγο να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα στις εκλογές της Κυριακής οι πολίτες? Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε και σήμερα και θα το λέμε και μετά τις εκλογές. Όπως οι πολίτες γνωρίζουν, το ΚΚΕ βρέθηκε και βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό τους, αποκούμπει στον αγώνα τους και στα προβλήματά τους. Το ΚΚΕ δεν ξεπούλησε ποτέ κανένα, ούτε έκαμε διφορούμενη πολιτική να λέει μια το ένα μια το άλλο για να αποφασίζει τελικά να στηρίξει το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ πάλεψε μαζί με τον πληθυσμό, σήμερα του ζητάει να το ψηφίσει, να το ενισχύσει, να του αυξήσει τη δύναμη, ώστε να μπορέσει ο ίδιος ο λαός να παλεύει από καλύτερες θέσεις. Αυτή είναι η εξουσία μας. Δεν νομίζουμε ότι οι εκλογές θα λύσουν το πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζουμε ότι μετά τις εκλογές, όποιοι και να είναι, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οτιδήποτε φιλολαϊκό. Γιατί είναι επιλογές σχεδιασμένες από αλλού. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε μαζί με το λαό να ανατρέψουμε την κατάσταση. Κύριε Καλουδάκη, ίδια ερώτηση και σε εσάς. Μάλιστα. Το κίνημα αλλαγής εκπροσωπεί τον προοδευτικό πόλο της χώρας μας. Είναι αυτός ο πόλος, τόσο χώρος που πάντα ήταν δίπλα στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα. Θα πρέπει λοιπόν πάλι όλοι μαζί που αισθάνονται ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι, που έχουν μια ταυτότητα μέσα τους την πρόοδο, να έρθουν πάλι μαζί μας όλοι. Διότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, το παλιό, έζησαν τα πολύ καλά χρόνια τότε. Ήρθε η εποχή και οι νέοι που δεν γνώσαν αυτό το χώρο πραγματικά να βιώσουν και να γευθούν τα καλά του χώρου αυτού. Είμαστε το μόνο πατριωτικό κόμμα πραγματικά που λέμε ναι στην πρόοδο, ναι στην αλληλεγγύη, ναι στη δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Ροκαδάκη. Εγώ απευθύνομαι σε όλους και ειδικά εδώ τους κριτικούς και τους λέω ότι θα πρέπει να εμπιστευτούν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, γιατί καταρχήν δεν λέει ψέματα. Όλα τα οποία λέει είναι ρεαλιστικά και τεκμηριωμένα. Δεύτερον, έχει γνώσεις. Ξέρει όλα τα θέματα πολύ καλά. Μπορώ να σας πω ότι με εντυπωσιάζει για τα θέματα υγείας αυτά τα οποία ξέρει. Όλα τα θέματα τα ξέρει πολύ καλά. Πολύ περισσότερο τα οικονομικά. Είναι γνώστης όλων των θεμάτων, όλων των προβλημάτων και πιστεύω ότι είναι ο μόνος και το έχει και εγγυηθεί στον κόσμο αυτό που μπορεί να βοηθήσει την Κρήτη όσον αφορά τις υποδομές, τον τουρισμό, με την ανάπτυξη την οποία πρόκειται να φέρει πανελλαδικά, ότι θα αυξήσει κατά 120.000 θέσεις κάθε χρόνο και ότι όλοι θα δουν να βελτιώνουν τα εισοδήματά τους από τον συνταξιούχο μέχρι τον αγρότη. Εάν δεν τα κάνει αυτά, εδώ είμαστε να τον αποδοκιμάσουμε κι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα τα κάνει. Είμαι σίγουρος. Κύριε Μαμουλάκη. Νομίζω ότι διαχρονικά αυτά τα 4 χρόνια θητείας του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε στην πράξη ότι αφού γκράζεται τα προβλήματα των πολιτών, έχει μια σοβαρή κατεύθυνση και προσανατολισμό σε ζητήματα δικαιοσύνης και ισότητος. Και το κυριότερο απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι το γεγονός ότι κατέδειξε μια πολύ σημαντική στρατηγική προσέγγιση στα θέματα της οικονομίας. Διότι παραλάβαμε μια χώρα ισοπεδωμένη, μια χώρα χρεοκοπημένη και καταφέραμε και τη βγάλαμε στο ξέφωτο. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Αυτό είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, το πιστώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι καθοριστική σημασία όλη αυτή η παρέμβαση που έγινε αυτά τα χρόνια. Εδώ έγιναν πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Πάνω απ' όλα, με μια ματιά καθαρή προς τους πολίτες, καταδείξαμε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι για μας όλοι οι πολίτες είναι ίσοι
και δεν υπάρχουν διακριτές, αν θέλετε, κατηγορίες και ούτε υπάρχουν τρεις οικογένειες που επιδιώκουν να διοικήσουν τη χώρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Βγαίνοντας πλέον από τα μνημόνια και αποκτούμε αυτό το χώρο, το δημοσιονομικό, που όλοι τώρα εδώ παραθέτουν τις προτάσεις τους πάνω σε αυτήν τη βάση, γιατί έχει αναπνεύσει η χώρα, θέλω να σας πω το εξής και θα κλείσω. Θεωρώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι το νέο δεν χτίζεται, δεν φτιάχνεται με παλιά υλικά. Δεν μπορούν να σώσουν τη χώρα, δεν μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα αυτοί που τη χρεοκόπησαν. Επειδή είναι όλοι ίσοι, γι' αυτό δεν πληρώνουν 250.000 συντάξεις. Βλέπετε, βλέπετε. 250.000 είναι τα παλιά υλικά δεν μπορούν να ξεραχνάσουν. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και νέες δεξιούς που θα βγουν 40% στα πίσω. Βλέπετε τα παρελκόμενα. Έπρεπε να κλείσουμε, αλλά... Λοιπόν, να κλείσει ο κύριος Φαγιανάκης. Πήρατε το λόγο όλοι τώρα. Κύριος Φαγιανάκη... Όχι, δεν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Όλοι σχολίασαν την τοποθέτηση του κυρίου Μαμουλάκη. Είπα μια ατάκα. Εγώ είπα ότι καυγάδες είναι για το πάπλωμα. Τελεία. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ανέβηκαν οι τόνοι, αλλά έτσι είναι η τηλεόραση. Ειδικά σε διανύουμε προεκλογική περίοδο. Οπότε νομίζω ότι δικαιολογούμαστε όλοι. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα εδώ στην Κρήτη TV. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Στις επόμενες.